Την άχραν τον εικόνα σου προσκυνούμεν αγαθέ, ετούμεν η συγχώρηση των πτεσμάτων ημών. Χριστέ ο Θεός, βουλή σιγάρι βδόκισας σαρκή, ανελθύνεν το σταυρό, ειν αρίσιους έπλασας, εκ της δουλείας του εχθρού, όθεν ευχαρίστος βόμεν σοι, χαρά σε πλήρωσας τα πάντα, σωτήρ ημών παραγενόμενος, εις το σώσε τον κόσμο. Των σωμάτων τας νόσους θεραπεύων διομηδές, και ψυχών την ρώσιν εν λόγω αλήθειας ευράβευες, την θείαν ύλη φως γαρδωρέα, της Πάσχους η ποικίλος βοηθείς, και μαρτύροντες ακτήσει καταυγαστής, σώζεις τους εκβώντας σοι. Δόξα το σε δόξα σαντι Χριστό, δόξα το σε Στεφανός αντί, δόξα το ενεργούντι διά σου πάσιν η άματα. Η 16η του μηνός Αυγούστου. Διομήδους μάρτυρος εξεδέσεις. Ανακομιδή του Αγίου Μανδηλίου εις την Κωνσταντινούπολη, Αλκιβιάδου μάρτυρος, Μακαρίου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων, Νίλου Οσίου της Μονής Γυρομερίου, Νικοδήμου Οσίου του Μετεωρίτου, Γερασίμου Οσίου του Νέου Ασκητού του Ενκεφαλινία, Τιμοθέου Αρχιεπισκόπου Ευρύπου και κτήτορος της Ιεράς Μονής Πεντέλης, Σταματίου και Αποστόλου Νεομαρτύρων Εκπηλίου, Δανιήλ Οσίου του Μετεωρίτου, Εύρεσης των Τιμίων και Ιερών Λειψάνων, των εν μεγάρης έξι μαρτύρων. Ο Άγιος Διομήδης γεννήθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας και σπούδασε την ιατρική επιστήμη. Η επιστημονική του γνώση δεν τον έκανε υπερήφανο, αλλά διατήρησε την ευσέβεια στην οποία τον ανέθρεψαν οι ευσεβείς γονείς του. Και όπως ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων των ανθρώπων, ελάλη αυτής περί της βασιλείας του Θεού και τους χρίαν έχοντας θεραπεία σιάσατο, μιλούσε δηλαδή ο Χριστός στους ανθρώπους για την βασιλεία του Θεού και θεράπευε εκείνους που είχαν ανάγκη θεραπείας, έτσι και ο Διομήδης, μιμούμενος τον Κύριο και Θεό του, εξασκούσε αφιλοκερδός και φιλάνθρωπα το ιατρικό του λειτουργήμα. Συγχρόνως όμως με την θεραπεία των σωμάτων, ο Διομήδης κήρυτε με θέρμη στους ασθενείς
και την σωτηριώδη αλήθεια του Ευαγγελίου και βοήθησε πολλές ψυχές να οδηγηθούν στο σωτήρα Χριστό, ο θείος Ζήλος έφερε τον Διομήδη μέχρι την Νίκαια της Βυθινίας, όπου και εκεί θεράπευε ασθενείς και την πίστη δίδασκε και καλλιεργούσε. Όταν όμως ξεκίνησε ο διωγμός του Διοκλητιανού κατά των χριστιανών, η θεοκίνητη δραστηριότητα του Διομήδους καταγγέλθηκε στον Αυτοκράτορα. Τότε αυτός διέταξε να συλλάβουν το Διομήδη, αλλά πριν συλληφθεί ο Θεός τον κάλεσε κοντά του και οι απεσταλμένοι στρατιώτες τον βρήκαν να έχει παραδώσει ήδη το πνεύμα του και όμως έτσι νεκρό τον αποκεφάλισαν. Ο Άγιος Μάρτης Αλκιβιάδης μαρτύρησε διαξήφους. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Γερασίμου του νέου του ασκητού εν την ίσο κεφαλινία. Ο Όσιος Γεράσιμος εκοιμήθη την 15η του μηνός Αυγούστου το έτος 1579. Αλλά επειδή την ημέρα αυτή πανηγυρίζεται η μνήμη της κοιμήσεως της Θεοτόκου, τελείται η γιορτή του την 20η Οκτωβρίου, τότε που έγινε η ανακομιδή του θαυματουργού Λειψάνου του. Την ημέρα αυτή όμως αναγράφηκε η μνήμη της κοιμήσεώς του και στην κεφαλινία στο μοναστήρι του επιτελείται λαμπρή πανήγυρης. Ο Όσιος Τιμόθεος γεννήθηκε το έτος 1510 στον Κάλαμο της Αττικής από πατέρα ιερέα. Σπούδασε στην Αθήνα, ανέλαβε το επισκοπείο του Οροπού και αργότερα έγινε επίσκοπος Ευρύπου στην Χαλκίδα. Οι δυσκολίες της εποχής τον αναγκάζουν να καταφύγει στην Πεντέλη, όπου έκτισε την Ιερά Μονή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Το 1590 εκοιμήθη ειρηνικά στην Κέα. Η κάρα του σώζεται στην Μονή Πεντέλης. Ο Νεομάρτης Απόστολος καταγόταν από το χωριό του Πηλίου Άγιος Λαβρέντιος. Ήταν περίπου 19 ετών, όταν μία επιτροπή συμπατριωτών του ήλθε στην Κωνσταντινούπολη για να παραπονεθεί για τη βαριά φορολογία και την άδικη φυλάκιση τριών συμπατριωτών τους. Ο νεαρός Απόστολος Μεθάρος, και επειδή ήταν γνώστης της τουρκικής γλώσσας, προθυμοποιήθηκε να εξυπηρετήσει τα μέλη της επιτροπής για να πλησιάσουν τις τουρκικές αρχές. Ο νεαρός Άγιος βρέθηκε κατηγορούμενος ως χρεοφυλέτης του Βοεβόδα και ως μωαμεθανός στο θρήσκευμα. Έτσι λοιπόν άρχισε η μαρτυρική πορεία του Αποστόλου. Τον καταδίκασαν σε αποκεφαλισμό στις 16 Αυγούστου του έτους 1686.